Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ιδιαίτερη τιμή σήμερα βρισκόμαστε στη Λάρνακα, στην πόλη του Ζήνωνα, σε μια αρχαία πόλη, μια ιστορία που έχει προσφέρει, μια πόλη που μας αγγίζει όλους, μια πόλη που εμείς οι απόδημοι αγαπούμε και την έχουμε πάντα στην καρδιά μας, γιατί οι περισσότεροι από εμάς εδώ έρχονται το καλοκαίρι τους, στη Λάρνακα μας, που έχει τις ωραίες παραλίες της, που έχει τις φιλικούες της, και ο κόσμος είναι λίγο διαφορετικό. Φίλες και φίλοι, όπως βλέπετε στην εικόνα σας, είναι με ιδιαίτερη τιμή σήμερα που παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στο κανάλι μας τον νέο δήμαρχο, τον δήμαρχο της πόλης μας, τον τοπικό άρχοντα μας και όχι μόνο της πόλης της Λάρνακας. Να αναφέρουμε ότι ο Ανδρέας Βύρας είναι και πρόεδρος Ένωσης Δήμων. Εκπροσωπεί όλους τους Δήμους της Κύπρου μας. Γι' αυτό είναι με εξαιρετική τιμή που δέχτηκε την πρόσκλησή μας και βρίσκεται μαζί μας στο σταθμό του Hellenic TV, το κανάλι των Αποδήμων. Κύριε Δήμαρχε, καλωσορίσετε στο κανάλι των Αποδήμων μας. Καλώς σας βρήκα και πολλά χαιρετίσματα για την αγάπη μας στους Αποδήμους μας στο Λονδίνο και στην υπόλοιπη Μεγάλη Βρετανία. Και επισήμως, κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια για τη μεγάλη σας εκλογή. Νέος άνθρωπος, νέες ιδέες. Πώς αντιμετωπίζετε το Δήμο σχεδόν, εντάξει, είναι λίγο κάτω από ένα χρόνο, όμως πώς το αντιμετωπίζετε από τη μέρα που αναλάβετε καθήκοντα? Είμαι γύρω στους 5 μήνες τώρα περίπου που έχω αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα μου ως Δήμαρχος. Είναι γεγονός ότι το γνώριζα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα, ότι έχει ο Δήμος μας αρκετά θέματα, αρκετά προβλήματα, αρκετές ομορφιές που πρέπει να σας αναδείξουμε, αρκετά πλεονεκτήματα που πρέπει να τα βάλουμε προς τα έξω, έτσι ώστε να καταστήσουμε την πόλη μας αυτή που πραγματικά θέλουμε να είναι, μια πόλη την οποία να διατηρήσουμε την ομορφιά μας, την κουλτούρα μας, τη φιλικότητα μας, την ανθρωπιά μας, αλλά παράλληλα να την αναπτύξουμε σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται οι νέοι μας να πηγαίνουν για δουλειά είτε στο εξωτερικό είτε σε άλλες πόλεις και να όλο και περισσότερος κόσμος να απολαμβάνει και να χαίρεται την πάρα πολύ όμορφη πόλη μας. Κύριε Δήμαρχε, όπως γνωρίζετε εσείς από πρώτο χέρι βέβαια και όπως έχετε αναφέρει, η οικονομική κρίση που έχει αγγίξει την Κύπρο μας και μάλιστα μετά από το κούρεμα και τα λοιπά, γνωρίζετε αρκετά καλά τα οικονομικά. Η ανεργία στην Κύπρο είναι ένα τεράστιο ποσοστό, όμως η ανεργία στην νεολαία είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Εσείς στο Δήμο πάντα προσπαθείτε έτσι να φέρετε κάποια ανάπτυξη και ένα χαμόγελο σε αυτούς τους νέους, έτσι να έχουν μια δουλειά, κάτι να ασχοληθούν. Πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της νεολαίας, ειδικά με την ανεργία της πόλης μας, και τι έργα σαν αυτό στο Μακέζι, νομίζω έχετε κάνει ένα σπουδαίο έργο εκεί, αρκετοί νεαροί τώρα το καλοκαίρι βρίσκουν μια δουλειά εκεί. Μερικά λόγια έτσι για την νεολαία. Ακόμα τα πράγματα με την ανεργία για την πόλη μας είναι χειρότερα από άλλες πόλεις. Δηλαδή η πόλη μας είναι η πόλη με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας και ιδιαίτερα στους νέους, όπως ανάφερες και εσύ, Μαρή μου. Και αναφέρουμε ότι, συγγνώμη Δήμαρχε που σε ακούω, όμως σημαντικό για τους φίλους τηλεθεατές να ξέρουν ότι ο Ανδρέας Βύρας, εκτός που δήμαρχος τώρα που είναι και πρόεδρος Ένωσης Δήμων, αναφέρουμε τα προηγούμενα καθήκοντα του ως πρόεδρος Οργανισμών Νεολαίας Κύπρου. Γι' αυτό είναι ο πιο αρμόδιος άνθρωπος να ρωτήσουμε και να μιλήσουμε μαζί και να μας συμβουλέψει για θέματα της νεολαίας και της ανεργίας. Και αυτό σε ρωτούμε αυτή την ερώτηση, κύριε Δήμαρχε. Ακριβώς. Κύρια μας προσπάθεια είναι να βοηθήσουμε την ανάπτυξη στην πόλη μας. Από τη μια με μεγάλα έργα τα οποία θα αναπτύξει είτε το κράτος είτε ο ίδιος ο Δήμος, όπως είναι το λιμάνι Μαρίνα, η οποία βρισκόμαστε στη διαδικασία των προσφορών και ελπίζουμε ως το τέλος του χρόνου να έχουμε συγκεκριμένο προσφοριοδότη, τον οποίο θα γίνει μια επένδυση εκεί γύρω στα 300 με 400 εκατομμύρια ευρώ. Που αντιλαμβάνεστε, αυτό θα ανοίξει μια σειρά από ποιοτικές θέσεις εργασίας. Είναι η μεγάλη μας προσπάθεια για την πλήρη αποξήλωση των εγκαταστάσεων υγραερίου που καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου της πόλης. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν ελευθερωθεί αυτό το παραλιακό μετώπο για την πόλη, πόσες θέσεις εργασίας θα αναπτυχθούν στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα άλλων επιχειρήσεων, των οποίων θα αναπτύξουν ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης μας. Παράλληλα, με έργα γύρω στα 18 εκατομμύρια από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ομορφήσουμε ακόμα περισσότερο την πόλη μας, θα αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τις ομορφιές της, όπως με τη δημιουργία της δημοτικής αγοράς, όπως τη διαμόρφωση διάφορων πλατιών, πεζοδρομοποιήσεων, παλιών κτηρίων, έτσι ώστε να είναι προς όφελος της νεολαίας. Αλλά κυρίως να δώσουμε το μήνυμα και στον ιδιωτικό τομέα ότι
ο Δήμος επενδύσει στη Λάρνακα, το κράτος επενδύσει στη Λάρνακα. Η Λάρνακα υπάρχουν οι μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, γιατί τώρα ξεκινά την ανάπτυξή της. Προσπαθούμε με διάφορες πολιτικές να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν στην πόλη μας. Ξεκινήσαμε μια στενή επισκόπηση, πήγαμε στο Λίβανο, θα πάμε στο Ισραήλ, θα πάμε σε χώρες τις οποίες υπάρχει αρκετά ενδιαφέρον για επενδύσεις στη Λάρνακα. Και από την άλλη, είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να επενδύσουν στην πόλη μας, να ανοίξουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να προσφέρουμε αυτή την επιλογή στους νέους μας. Αυτό το λεγόμενο private-public partnership με έτσι χώρους του Δήμου που μπορεί ένας ιδιώτης να τιμε έναν κεφάλαιο και με, να συντρέχει μια συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και με, την δημόσια, και με το δημόσιο για τη Λάρνακα μας. Υπάρχει αρκετή κρατική γη, δημοτική γη στη Λάρνακα για το Δήμο Λάρνακας, κύριε Δημαρχέ? Δυστυχώς η δημοτική γη δεν υπάρχει αρκετή. Είναι λίγη η δημοτική γη και αυτή που έχουμε όμως προσπαθούμε να την αξιοποιήσουμε, όπως παραδείγματος χάρη με τη δημιουργία της νέας δημοτικής αγοράς και τη δημιουργία 20 διαφορετικών καταστημάτων. Θα δώσουμε την ευκαιρία σε 20 διαφορετικές μικρές επιχειρήσεις στη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, που είναι οι μικροεπιχειρήσεις, να ανοίξουν τον δικό τους χώρο με παραδοσιακά προϊόντα, με προϊόντα τα οποία θα αρέσουν και στους τουρίστες, έτσι ώστε μια συνεργασία του Δήμου και αυτών των ανθρώπων, έτσι ώστε να τους δώσουμε και αυτούς μια επιλογή, αλλά και παράλληλα να ενισχύσουμε το τουριστικό προϊόν της πόλης μας. Σε όλους τους χώρους τους οποίους αναπτύσσει ο Δήμος, προσπαθούμε να αφήσουμε χώρο και για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή αυτούς τους μικροεπιχειρήσεις, αυτούς τους ιδιώτες, τους οποίους δεν έχουν το κεφάλαιο το οποίο απαιτείται για να ανοίξουν μια μεγάλη επιχείρηση, αλλά να τους δώσουμε κάποια κίνητρα έτσι ώστε να ξεκινήσουν και αυτοί να εργάζονται και να προσφέρουν στην πόλη. Κύριε Δήμαρχε, δεν μπορώ να μη σου θέσω κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να προκαλέσουν, με την καλή εννοία να προκαλέσουν. Εγώ θυμάμαι από τη δεκαετία του 80 και είμαι σίγουρη οι πιο παγιοί μου θυμούνται περισσότερα. Ακούν ότι εκεί τα δηληστήρια να φύγουν. Ακούνε ότι εκεί θα δημιουργηθεί τεράστια ξενοδοχεία, κόμπλεξ, θα έχει ανάπτυξη, θα έχει τουρισμό. Με λίγα λόγια, γιατί είναι σε ναυάγιο αυτή η μετακίνηση εκεί που είναι, υπάρχουν άλλα προβλήματα ή απλώς έχουμε μια μικρή καθυστέρηση και μετά από κάποια χρόνια να δούμε κάτι? Γιατί ξέρω ότι είσαι ίσως άνθρωπος. Δεν κρύβεσαι ποτέ σου πίσω από όμορφες πολιτικές λέξεις. Λες τα πράγματα όπως είναι. Χωρίς να αφήξουμε οτιδήποτε, απλώς μερικά λόγια για αυτή την ανάπτυξη. Γιατί ως αυτοί που μένουν στη σκάλα, οι σκαγιώτες, και είμαι σίγουρα είναι ενδεχομένως να είναι ένα έργο για όλη την Κύπρο μας, όχι μόνο για την πόλη της Λάρνακας. Δεν είναι μόνο θέμα έργου ανάπτυξης, είναι και θέμα ασφάλειας. Βάσει και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Σεβέζο, που ισχύει για παρόμοιες τέτοιου είδους αναπτύξεις, η μισή Λάρνακα δεν πρέπει να κατοικείται. Σε περίπτωση ατυχήματος, δεν είναι μόνο θέμα οικονομικής ανάπτυξης. Το κύριο είναι το θέμα ασφάλειας. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ο Λαρνακίας δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο να αντιμετωπίζει ούτε αυτόν τον κίνδυνο, ούτε να στερείται αυτήν την ανάπτυξη σε ένα μεγάλο κομμάτι του παραλιακού μετώπου. Και επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, οι λόγοι για τους οποίους παρατηρείται και σήμερα μια καθυστέρηση είναι και από τη μια υποκειμενική λογική, γιατί και οι εταιρείες και το ίδιο το κράτος θα μπορούσε να εμπιστεύσει κάποιες διαδικασίες, θα μπορούσε να δώσει περισσότερη σημασία έτσι ώστε να επιταχύνουμε αυτήν τη διαδικασία. Αλλά και από την άλλη, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα το είδος των επιχειρήσεων, των γκάζιν, των πετρέλαιων, και λόγω της φύσης των προϊόντων, να πεις ότι είναι η πιο εύκολη διαδικασία να πετύχεις αυτόν τον στόχο. Είναι από την μια πολύ δύσκολη διαδικασία με αναποδιές, με διαδικασίες τις οποίες θέματα ασφαλείας, πυρόσβεσης, ελλειμμενισμού. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά από την άλλη, το τρένο ξεκίνησε, δεν έχει επιστροφή. Ως Δήμος και ως Λαρνακής δεν πρόκειται να δεχτούμε σε καμία περίπτωση ότι οι δεξαμενές δεν θα φύγουν από την πόλη μας. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε και καλούμε και το κράτος και τις ίδιες τις εταιρείες να μείνουν προσωλιαμένες σε αυτόν τον μεγάλο στόχο. Ήδη δημιουργήσαμε και μια επιτροπή παρακολούθησης της αποχώρησης των δεξαμενών. Αυτή η επιτροπή με αρμόδιους του κράτους, του Δήμου και των εταιριών συνεδριάζει 2-3 φορές το μήνα, βλέπει αυτά τα χρονιαγράμματα, καταρτίστηκε ένας χάρτης, ο οδικός χάρτης, τον οποίο θα ελέγχουμε ως Δήμος, και εκεί που κρίνουμε ότι δεν γίνονται αυτά που πρέπει, θα είμαστε οι πρώτοι που θα βγούμε έξω δημόσια και θα καλέσουμε τον Λαρνακής να διαμαρτυρηθούν και να αντιδράσουμε σε περίπτωση που θα υπάρξουν νέες καθυστερήσεις ή πέραν από το πρόγραμμα καθυστερήσεις. Κ.
Και υπάρχει και ακόμα ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να προκαλέσει, είναι το λιμάνι. Είδαμε και τα έργα στη Λέμεσο με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Δεν είμαστε εδώ ούτε να δημιουργήσουμε πολιτική, ούτε να πούμε υπέρ ή κατά οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα το αφήκουμε στο κράτος και στο αρμόδιο δήμαρχο που είστε εσείς. Όμως μερικά λόγια και για αυτό το έργο. Πάρα πολλά χρόνια τώρα ακούμε μια ανάπτυξη, ειδικά θυμάμαι όταν δημιουργήθηκε μια κοινοπραξία που ονομάζεται Ζήνων τότε για το λιμάνι, για τη Μαρίνα, με κοινή ανάπτυξη. Τελικά δεν καταλάβαμε, το λιμάνι πρέπει να παραμείνει επιβατικό, πρέπει να είναι εμπορικό, πρέπει να είναι χρήση για φυσικό αέριο, αυτό το βαρύ βιομηχανικό, να μην κάνω λάθος πώς λέγεται. Τι άποψη έχετε? Και ξέρεις, στην Κύπρο φυτρώσα πολλά λιμάνια τώρα τελευταίως, ιδιωτικά, μαρίνες, τα λοιπά. Όμως η Μαρίνα Φάχη, γνωρίζοντας και πόσο ιστορική είναι αυτή η Μαρίνα εδώ. Ναι, πρώτη Μαρίνα της Κύπρου. Δεν είναι κρίμα ότι δεν αφήκαν εκεί όπως είναι, χωρίς οτιδήποτε, κύριε Δημάρχε? Επαναλαμβάνω ότι για χρόνια η πόλη μας ήταν ο φτωχός συγγενής. Ήταν ο φτωχός συγγενής σε πολλά επίπεδα. Και είναι αυτό που θα αλλάξουμε. Όχι, θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε, θα το αλλάξουμε. Σε αποφασισμένο. Αυτό το πράγμα. Μα δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Δεν μπορούμε και να... αυτό σας τιμά. Δηλαδή δεν μπορούμε να πληρώνουμε συνέχεια λάθη του παρελθόντος ή αναβολές του παρελθόντος ή ότι δεν έπαιρναν την Λάρνα όσο σοβαρά πρέπει να την πάρουν. Η πόλη ξεκάθαρα αποφάσισε τι θέλει για το λιμάνι Μαρίνα. Η πόλη θέλει ένα λιμάνι το οποίο θα είναι τουριστικό λιμάνι και εμπορικό που να εξυπηρετά τις επιχειρήσεις της Λάρνακας με συμβατά φορτία. Δηλαδή με φορτία τα οποία δεν προκαλούν καμία μόλυνση και δεν προκαλούν κανένα πρόβλημα στην δημόσια υγεία. Γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο λιμάνι μας. Εμάς το λιμάνι μας είναι στο κέντρο της πόλης. Είναι δίπλα από το λιμάνι, υπάρχουν πολυκατοικίες. Κολλητά με τον τοίχο του λιμανιού υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν νηπιαγωγεία. Άρα αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί στο λιμάνι της Λάρνακας να υπάρχουν βαριές χρήσεις βιομηχανίας ή χρήσεις τις οποίες υπάρχουν κινδύνοι ατυχημάτων ή προκαλούν οποιοδήποτε πρόβλημα στην δημόσια υγεία. Και παράλληλα με το ανάπτυξη ενός τουριστικού και εμπορικού με συμβατή χρήση λιμανιού, πρέπει να επεκταθεί η Μαρίνα μας, να ανακαινιστεί και να αξιοποιηθεί όλος αυτός ο τεράστιος χερσαίος χώρος, ο οποίος παραμένει αναξιοποιητός σήμερα στο κέντρο της πόλης. Επιμένουμε για τη διαδικασία. Προχωρά η διαδικασία, την επιβλέπουμε. Θα είμαστε ο αυστηρότερος κριτής στο κράτος εάν δούμε ότι πάλι εκτροχιάζεται αυτή η διαδικασία. Το θετικό είναι ότι υπάρχουν σοβαροί που ενδιαφέρονται για το λιμάνι Μαρίνα. Ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες πέντε από αυτές τις εταιρείες έκαναν συγκεκριμένες προσφορές. Γίνεται τώρα η αξιολόγηση αυτών των πέντε εταιρείων. Και σε αυτές τις εταιρείες υπάρχουν παγκόσμιοι κολοσσοί. Υπάρχουν εταιρείες από το Τουπάι, εταιρείες από το Ισραήλ, εταιρείες από την Κίνα, εταιρείες που έχουν επενδύσει στην Αμερική. Και αυτό δείχνει και τη σημασία που έχει η πόλη μας για αυτούς τους κολοσσούς. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη φορά θα αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος, θα προχωρήσει η διαδικασία κανονικά και αυτό το πολυπόθητο έργο για την πόλη μας θα πάρει σάρκα και οστά την επόμενη πενταετία. Κύριε Βίρα, με την έννοια αυτά που έχεις αναφέρει, εκτός από τη Μαρίνα και το λιμάνι, υπάρχει και ένα τεράστιο αεροδρόμιο, το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, που όλοι μας, είτε ερχόμαστε από το ξένα, είτε να φύγουμε να πάμε στο εξωτερικό, οτιδήποτε, είναι το αεροδρόμιο μας. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να έχει μια ανάπτυξη και στο παλιό αεροδρόμιο και να ενωθεί λίγο το Μακέζι εκεί η περιοχή και να ενωθεί λίγο η περιοχή με την πόλη εδώ στη Λάρνακα, σε Σφινικούες και βεβαίως ως πρόεδρος ενός Ζήμος, ο σκοπός σου δεν είναι μόνο για την πόλη σου, είναι για ευρύτερη όλη την περιοχή. Σίγουρα, η τοπική αυτοδιοίκηση, ακριβώς. Γιατί ξέρεις, ο φτωχός συγγενής πάντα, όπως έχεις αναφέρει, είναι η Λάρνακα. Ήταν η Λάρνακα. Ήταν. Όμως που η στιγμή, κύριε Δήμαρχε, που δεν υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι άλλες πόλεις έχουν καλύτερες παραλίες από τη Λάρνακα. Δεν μπορώ να πιστέψω εγώ ότι οι άλλες υπαρχίες έχουν κάτι καλύτερο να προσφέρουν στους τουρίστες από ό,τι έχει η Λάρνακα, η υπαρχία Λάρνακας. Έχουμε και βουνά, μισή ώρα 20 λεπτά δρόμων, έχουμε παραλία 5 λεπτά δρόμων, έχουμε τόσα ωραία πράγματα ως υπαρχία. Γιατί όμως εμείναμε πίσω και στα ξενοδοχεία, γιατί βλέπουμε, κύριε Δήμαρχε, χτίρια που χτιστήκαν
και λόγω της ανάγκης τότε από την εισβολή της Τουρκίας το 1974 φυτρώσαν κάποια κτίρια τα οποία βλέπεις τα τώρα και λες πρόσεχε να μην πέσει τίποτε πάνω σου. Εσείς τι θα κάνετε γι' αυτό? Όπως είπα και πριν, μεγάλο σκόπο χρειάζεται για να δείξουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της πόλης μας. Δηλαδή είμαστε μια πόλη η οποία έχει διεθνές αεροδρόμιο, έχει λιμάνι, έχει μαρίνα, έχει τεράστιο παραλιακό μέτωπο, είναι μισή ώρα από την πρωτεύουσα και έχει γύρω-γύρω και θρησκευτικά μνημεία παγκόσμιας εμβέλειας, όπως είναι η εκκλησία του Αγίου Λαζάρου, όπως είναι το Τέμενος στο Τεκέ για τους μουσουλμάνους, μοναστήρια όπως το Σταυροβούνι που είναι για τις θρησκείες, γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε είναι μια πολιτισμική η Λάρνακα, τα οποία δίνουμε μια δυνατότητα σε πολλοί κόσμο να χαρεί μνημεία, να χαρεί ομορφιές που δεν βρίσκει αλλού, σε κανένα μέρος αλλού του κόσμου. Και αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό να αναδείξουμε αυτά τα πλεονεκτήματα. Ξεκινήσαμε μια εκστρατεία στο εξωτερικό, ξεκινήσαμε μια εκστρατεία σε συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης, όπως είναι το ΕΒΕΛ, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, προβολής αυτών των μεγάλων πλεονεκτημάτων, όπως ακριβώς τα περιγράψες, φίλε Μαρέ. Δεν είπες ούτε άφησες τίποτε πίσω, ακριβώς έβαλες τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, το τι είναι η Λάρνακα. Και αυτόν τον λόγο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει δωμάτιο κενών στη Λάρνακα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή, όλο και περισσότερο κόσμο επισκέπτεται την πόλη μας. Ήδη ξεκίνησαν λειτουργία γύρω στις 7 νέες ξενοδοχειακές μονάδες με μικρά ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης. Πολύ σημαντικό αυτό. Και προγραμματίζονται για τα επόμενα. Ακριβώς και μπουτί hotels. Τα οποία αυτά τα ξενοδοχεία δεν είναι μόνο ότι φέρνουν. Δηλαδή, είναι και ξενοδοχεία τα οποία δεν έχουν αυτά τα all inclusive που ναι, δίνουν ζωή στην πόλη. Βέβαια. Δηλαδή, κόσμο στο κέντρο της πόλης κατεβαίνει στα εστιατόρια, στις καφετέριες, στα μνημεία. Και αν παρεπατήσει λίγο στη Λάρνακα, θα διαπιστώσει αυτόν την αύξηση του τουρισμού. Καλύτερο όφελος παρά τα all inclusive. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο όφελος για την πόλη και προγραμματίζεται και μια σειρά από άλλα τέτοια μικρά ξενοδοχεία. Θα δώσουμε κίνητρα και για μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία, έτσι ώστε να ενισχύσουμε το τουριστικό μας προϊόν. Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο, συγκεκριμένη στρατηγική. Ήδη ξεκίνησε και εφαρμόζεται και έχουμε αυτά αποτελέσματα με αυτές τις λειτουργίες αυτών των μονάδων όλων. Και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πολύ, πολύ καλά αποτελέσματα στον τομέα του τουρισμού. Κύριε Δήμαρχε, ένα παράπονο που έχω εγώ και πιστεύω ότι θα το έχεις και εσύ με τα ίδια τα μάτια σου ή ενημερώνεσαι καλά, είναι τα πεζοδρόμια στην πόλη μας έχουν τεράστιο πρόβλημα. Κύριε Δήμαρχε, δεν μπορεί να περάσει ένας συμπατριώτης μας ανάπηρος. Βλέπω με πόση δυσκολία, λόγω του τρόπου ότι είμαστε ένα μικρό χωριό τότε, οι δρόμοι στενοί. Όμως είναι κρίμα, κύριε Δήμαρχε, αν δεν μπορεί ένας ανάπηρος να μπορεί να περάσει, μια νεαρή μητέρα να πάρει το μωρό της, η γιαγιά να πάρει περίπατο το αγωνούι της, πρέπει να κάνετε κάτι Μαρία με τα πεζοδρόμια. Αν δεις τώρα, ήδη ξεκινήσαμε. Μπράβο. Αν περάσεις εκεί από τη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, θα δεις ήδη συνεργεία αυτή τη στιγμή να κάνουν προσβάσεις για τους ανάπηρους. Ήδη ξεκινήσαμε, θα πάρουμε τις κυρίες Λεωφόρου, Μακαρίου, Αρτέμιδος, Γρήβα Διγενή. Ήδη ξεκίνησαν τα συνεργεία έξω και κάνουν αυτές τις προσβάσεις. Και παράλληλα, εξασφαλίσαμε και έναν κονδύλι γύρω στα 3,5 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να καταστήσουμε ολόκληρο το εμπορικό κέντρο της πόλης φιλικό προς το ΣΑΜΕΑ. Δηλαδή θα πεζοδρομοποιηθούν όλη η πόλη, όλοι οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της πόλης. Εξασφαλίσαμε έναν κονδύλι 3,5 εκατομμύρια. Είμαστε σε διαδικασία του σχεδιασμού με τους μελετητές. Και στον επόμενο, στο 18, και δεν λέμε να μην κόψουμε τα αυτοκίνητα. Απλώς θα καταστήσουμε την πόλη μας φιλική προς αυτήν την κατηγορία δημοτών μας και συμπατριωτών μας και επισκεπτών στην πόλη μας, που είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινο. Πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινο δικαίωμα η πρόσβαση και η συμμεταχείριση όλων των ανθρώπων. Μπράβο. Και ξέρεις, αυτό που λες τώρα με θυμίζει μια πόλη που πήγαμε σε ένα συνέδριο στη Χάκη και στο Ρότερνταμ τότε, το οποίο είσαι στο πεζοδρόμιο και ξαφνικά είσαι στον δρόμο και λες πού είμαι τα λοιπά. Αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα. Αν μπεις στη σελίδα του Δήμου στο Facebook ή στην προσωπική μου σελίδα, θα δεις τις εργασίες τις οποίες ξεκίνησαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Σημαντικό. Κύριε Δήμαρχε, τώρα θα σε αποκαλέσω πρόεδρε, γιατί θα πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Δήμου τώρα. Μεταρρύθμιση στον. Τοπική αυτοδιοίκηση. Σωστά, ξέχασα και η λέξη τοπική αυτοδιοίκηση. Και ειδικά με τη μεταρρύθμιση προσπαθεί το Υπουργείο Εσωτερικών.
Βέβαια, βλέπουμε σε όλους τους Δήμους της Κύπρου έναν τεράστια μείωση κρατικής χορηγίας και αυτό δημιουργά τεράστια προβλήματα. Μερικά λόγια έτσι ως Πρόεδρος Ένωσης Δήμων για την κατάσταση με όλα τα δημαρχία σας που έχετε στην Κύπρο. Είναι γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα. Ως αποτέλεσμα, το γνωστό γεγονότο που αντιμετώπισε η πατρίδα μας των τελευταίων καιρών, η κρατική χορηγία μειώθηκε γύρω στο 50%. Τα λεφτά που δίνει ο κράτος στους Δήμους μειώθηκε στο 50% και παράλληλα και τα υπόλοιπα έσοδα των Δήμων μειώθηκαν λόγω για τις κρίσεις που αντιμετώπισαν πολλοί δημότες, επιχειρήσεις τις οποίες δραστηριοποιούνται στην πόλη. Το αποτέλεσμα σήμερα, πολλοί Δήμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Η μορφή η οποία εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα για την τοπική αυτοδιοίκηση έχει αρκετά προβλήματα και πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Πρέπει και το κράτος και τα κόμματα να καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Πρέπει όλοι να κάτσουμε κάτω στο τραπέζι και να ψηφίσουμε μια νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει σε μια πραγματική μεταρρύθμιση και βελτίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα περιλαμβάνει συμπλέγματα, συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών. Αυτό που λένε ο κύριος Χάσικος, ο τέος υπουργός, γιατί χρειαζόμαστε 26-27 δήμους. Ας τους κάνουμε 6-7, λέει. Συμφωνάτε με αυτή την προσέγγιση? Εγώ σε αυτό που συμφωνώ είναι ότι πρέπει οι Δήμοι να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας μεταξύ τους. Δεν υπάρχει λόγος κάθε Δήμο να έχει το δικό του συνεργείο καθαριότητας ή το δικό του συνεργείο κήπων και πάρκων. Μπορούμε να κάνουμε συμπλεγματοποιήσεις, να αναπτύξουμε κοινά τμήματα, να πετύχουμε οικονομίες κλίμακος αλλά και καλύτερης και πιο αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των δημοτών. Τώρα, θα ονομάζεται κάποιος δήμαρχος ή κοινοτάρχης, για μένα δεν έχει τόση σημασία. Για μένα σημασία έχει η ουσία, που η ουσία είναι να κάνουμε τις απαραίτητες συγχωνεύσεις, συμπλεγματοποιήσεις, που να έχουμε επιτυχημένα αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο να λέω ότι που 26 δήμους έκανα 6 δήμους. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει οτιδήποτε άλλο και απλώς δεν αφήγω τους ίδιους τα ίδια τμήματα να δουλεύουν όπως δουλεύουν σήμερα, τι καταφέρω. Η ουσία είναι να επιτύχω στην πράξη τη μεταρρύθμιση και θα δούμε μετά ότι αν αυτό το πείραμα πέτυχε, τότε να δούμε και τον αριθμό των Δήμων. Εμείς δεν αποκλείουμε τίποτε. Για μας δεν είναι αυτός ο σκοπός ότι πρέπει να υπάρχουν 26. Μας αυτός ο σκοπός μας είναι να βελτιωθεί η όλη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξέρετε, πάμε λίγο στον Ανδρέα Βύρα. Ένας νεαρός που έχει προσφέρει στον τόπο του. Αν μην κάνω λάθος, κύριε Δήμαρχε, έχετε ρίζες και από την κατεχόμενη μας γη, αν μην κάνω λάθος. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι πάντα η καρδιά σου θα χτυπά μέχρι να ελευθερωθεί η Κύπρος μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Όμως ένας νεαρός ανάλαβε το οργανισμό νεολαίας με μεγάλη επιτυχία. Μετά ζητά τη στήριξη του λαού και εκλέγεται δήμαρχος. Μετά είναι και υποψήφιος για πρόεδρος Ένωσης Δήμων και εκλέγεται πανηγυρικά. Πώς τα καταφέρετε, κύριε Βύρα? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ακόμα επέτυχα κάτι στη ζωή μου. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η εμπιστοσύνη του κόσμου με γεμίζει και πολύ ευθύνη και το συνέστημα ότι πρέπει να ανταποδώσω αυτή την αγάπη και αυτή τη στήριξη πίσω στον κόσμο. Για μένα ο μεγαλύτερος μου στόχος είναι να μην απογοητεύσω αυτόν τον κόσμο τον οποίο με εμπιστεύτηκε, με ψήφισε και μου ανάθεσε αυτό το πολύ σημαντικό καθήκον. Όπως ανέφερες και εσύ, η καταγωγή μου από την κατεχόμενη Βατηλή. Η Λάρνακα υποδέχτηκε τους γονείς μου και την οικογένειά μας. Μας στέγασε, μας έδωσε την ευκαιρία να ξανααναπτύξουμε τις ζωές μας και πρέπει και εμείς να ανταποδώσουμε αυτήν την αγάπη και αυτήν τη στήριξη προς αυτήν την πόλη. Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα σε αυτήν την πόλη. Δούλεψα, παντρεύτηκα, είναι η πόλη μου η Λάρνακα. Από την άλλη, νιώθω πολύ περήφανος για την καταγωγή μου από την κατεχόμενη Βατηλή. Και έτσι, Βατηλή μας, υπαρχία μου, εκφράζω μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων των οποίων γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην πόλη μας, την οποία πρέπει όλοι μαζί με συνεργασία, με συνένεση, να αφήσουμε στην άκρη σκοπιμότητες ή μικροκομματικά συμφέροντα. Έτσι, να δούμε έτσι. Όλοι μαζί συλλογικά, συναδελφικά, το πώς θα προχωρήσουμε την πόλη μας μπροστά. Ξέρετε, Δήμαρχε, να έχετε έναν έργο μπροστά σας και ουδέποτε να βλέπετε χρώματα ότι αυτός ή αυτή ανήκει εκεί, αυτός ή αυτή ανήκει εκεί και βλέπεις μόνο το έργο και τα αιτήματα χωρίς, γιατί ξέρω σε προσωπικά και ξέρω ότι δεν ποτέ φάκελωσες κανένα από κομματικές τα λοιπά. Και ξέρεις, αυτό πολλά δύσκολο σε έναν νεαρό άνθρωπο να κάνει.
και σου αξίζω συγχαρητήρια. Γιατί ανάλαβες έναν Δήμο και βέβαια Ένωση Δήμο όμως, έναν Δήμο εδώ που είχε κάποια προβλήματα. Τα αρκετά προβλήματα. Αρκετά προβλήματα. Και είσαστε έτοιμος να καθαρίσετε τα πάντα. Και είσαστε έτοιμος να δουλέψετε για την πολίτα. Και εγώ το μόνο υποκλινούμαι και σου λέω μπράβο, συγχαρητήρια. Ακόμα είμαστε στην αρχή. Μαρία μου, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Όμως έχεις όρεξη για δουλειά, κύριε Δήμαρχε. Κοίταξε, αυτό είναι σημαντικό. Μα δεν είχα όρεξη για δουλειά, έπρεπε να μείνω σπίτι μου. Γιατί? Έπρεπε να μείνω, γιατί ξέρω πάρα πολλούς δήμαρχους. Δεν θα τους ονομάσω έτσι, αμέν τις κάνω κακή, είναι καλή διαφήμιση. Ναι. Όμως, καμία σχέση με τον Ανδρέα Βύρα. Ευχαριστώ, Μαρία μου, για τα καλά λόγια. Αυτό που θέλω να πω, εγώ βάζω το προσωπικό μου παράδειγμα πάντα. Εγώ ανήκω σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Από παιδί. Έχω τη δική μου ιδεολογία, τα δικά μου πιστεύω. Όπως δεν ήθελα εγώ να αδικούμε για τα πιστεύω μου, δεν θέλω να αδικήσω κανένα για τα πιστεύω. Εγώ όπως ήθελα εγώ να με κρίνουν αν ο Ανδρέας ο Βύρας εργάζεται σωστά, συνειδητά, αγαπά αυτό που κάνει και προσφέρει, αυτό να κρίνουν και όχι αν ο Ανδρέας ο Βύρας ανήκει σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Καμία σχέση. Άρα από τη στιγμή που εγώ ίδιος δεν θα ανεχόμουν αυτήν την αδικία για το πρόσωπο μου. Σωστός. Είναι βασική μου αρχή ότι δεν πρέπει να επιτρέψω κι εγώ να κάνω αυτήν την αδικία προς οποιοδήποτε. Και είμαστε υπέρ σου, είμαστε μαζί σου. Αν ο Ανδρέας Βύρας όμως πάρει το κατήφορο, θα είμαστε οι πρώτοι που θα πάμε εναντίον σου. Συμφωνούμε πλήρως. Που είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει, γιατί είσαι ένας πάρα πολύ σωστός κύριος και σωστός δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, αυτό που κάνω με όλους τους πολιτικούς, δημοτικούς συμβούλους, δημάρχους και ειδικά ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, εγώ κλείω το πρόγραμμα και τους ευχαριστώ τους φίλους τηλεθεατές που μας δώσαν και τον χρόνο τους για να δουν έναν νέο άνθρωπο, έναν νέο δήμαρχο. Και αυτό που με την άδεια σου, κύριε Δήμαρχο, πριν να κλείσουμε το πρόγραμμα μας, ζητώ ένα προσωπικό μήνυμα από εσάς, απευθείας στους φίλους τηλεθεατές. Οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή παρόνο μας βλέπουν και διαδίκτυο και από την Κύπρο μας εδώ, όμως οι περισσότεροι είναι οι απόδημοι μας, ένα προσωπικό μήνυμα και είμαι σίγουρος θα τους περιμένεις και το καλοκαίρι. Ακριβώς. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι με τους απόδημους, ιδιαίτερα της Αγγλίας αλλά και της Αυστραλίας, με συνδέει φιλία, μας συνδέει οικογενειακές σχέσεις. Έχω μεγάλο μέρος της οικογένειάς μου, είναι κάτοικοι του Λονδίνου, κάτοικοι της Μελβούρνης. Και αυτό που θέλω να πω και το λέω χωρίς να θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά κανενού, ότι οι απόδημοι αποδειγμένα αγαπούν περισσότερο την πατρίδα από εμάς που ζούμε εδώ στην πατρίδα μας. Είμαστε υπόχρεοι προς αυτούς τους ανθρώπους ότι μετά από τόσα χρόνια στη ξενιτιά διατηρούν τα ήθη, διατηρούν τα έθιμα, διατηρούν την κουλτούρα, διατηρούν τη συνείδηση του Κύπριου. Είμαστε υπόχρεοι προς αυτούς τους ανθρώπους να τους ευχαριστήσουμε. Είμαστε ευγνώμων που κάνουν όλο αυτόν τον αγώνα προς όφελος της Κύπρου. Οι απόδημοι και της Αγγλίας στάθηκαν στην Κύπρο σε πολύ δύσκολες στιγμές και οικονομικά και ηθικά και σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι, πραγματικά να τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο, να τους ευχηθώ να διατηρήσουν την ίδια αγάπη και το ίδιο ενδιαφέρον για τον τόπο τους και να ξέρουν ότι η Λάρνακα είναι ο τόπος τους. Η Λάρνακα είναι ένας προορισμός ο οποίος όχι μόνο είναι φιλικός, θα νιώθουν γιατί είναι η πόλη τους. Κύριε Δήμαρχε, σας υπερευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλές δουλειές, σκληρή δουλειά και θα έχουμε την ευκαιρία σε μερικές μήνες να βάλουμε ένα εξάμηνο για να μας ενημερώσεις. Θα ξαναπούμε πού βρισκόμαστε. Για τα έργα και τα λοιπά που είμαι σίγουρος όμως θα δούμε στη Λάρνακα. Θα δούμε, σιγά σιγά βλέπουμε μια αλλαγή στη Λάρνακα. Και αυτό είναι μπράβο σε εσάς και μπράβο στους προηγούμενους, όμως μπράβο γιατί ξεκίνησε η αλλαγή. Και αυτό είναι σημαντικό, ξεκίνησε η αλλαγή στη Λάρνακα. Ευχαριστώ, Μαρία μου, για τα καλά λόγια. Αυτό είναι εγώ που υπόσχομαι, δεν υπόσχομαι μεγάλα λόγια. Υπόσχομαι σκληρή δουλειά, υπόσχομαι μεγάλη προσπάθεια να διορθώσουμε όλα αυτά που δεν μας αρέσουν. Κυρίες και κύριοι, από μέναν τον Μάριο Καμιναρίδη και από τον Δήμαρχο της Λάρνακας μας, τον κύριο Ανδρέα Βύρα. Γεια σας, καλή συνέχεια.